Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γενική Γραμματέα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταλαβαίνω ότι επειδή είμαι τελευταία, μάλλον πρέπει να τελειώσω άμεσα. Και οπότε όχι, θα τελειώσω γιατί έχουμε άμεσα. Και συζήτηση μετά. Έχουμε και συζήτηση. Θα τελειώσω ακόμα πιο γρήγορα τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου πρώτα να πω να συμφωνήσω απολύτως με αυτό που είπε ο εκλεκτός συνάδελφος και δικαστής κύριος Σιθηλιάνος, ότι πραγματικά αυτή η εκδήλωση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μια ευκαιρία να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα από διάφορες, από τη διοίκηση, από την δικαιοσύνη, και από τα όργανα τα ίδια, από τα δικαστήρια, να βρεθούν και να συζητήσουν μαζί, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός και ο σημερινός διάλογος. Εγώ απλώς θα πάρω το νήμα αυτόν που είπε ο πρώην τέος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Παπαϊωάννου, τον οποίο άλλωστε συνάντησα για πρώτη φορά όταν ήρθε με την ηγούμενος της Αντιπροσωπείας Ελληνικής να παρουσιάσει την έκθεση, την δεύτερη έκθεση, την περιοδική, στην Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, συνοδευόμενος από τον εκλεκτό φίλο, κύριο συνάδελφο, δεν τον γνωρίζω καθόλου, κύριο Καστανά, την κυρία Ρωσίδη και μια πράγματι εντυπωσιακή αντιπροσωπεία εκείνη την εποχή. Βεβαίως, εξήγησε και τα τεχνικά αυτών των επιτροπών η Χαριτίνη δίπλα, δυστυχώς οι ίδιοι εμείς που είμαστε οι υπήκοοι του κράτους στο οποίο βρίσκεται, έρχεται υπό έλεγχο, όπως επίσης και στις αναφορές στις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια, δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες. Κάποιοι γυρεοί κατά καιρούς μένουν μέσα στην αίθουσα και δεν μιλούν. Συνήθως όμως το ήθιστε να μην μπορούμε να είμαστε μέσα στην αίθουσα κατά την εξέταση η οποία γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οπότε δεν ήμουν μέσα. Το παρακολουθούσα όμως βεβαίως και το παρακολουθούσα μετά στην αποτύπωση των πρακτικών και με πολύ ενδιαφέρον, αλλά είχα βάλει σε άλλη αίθουσα να κάνω άλλη δουλειά. Και όντως ήταν μια περίοδος, γιατί και εγώ τότε είχα πρώτο έρθει στην Επιτροπή, ήταν μια περίοδος πραγματικά όπου η Ελλάδα είχε 2, 3, 4, είπατε νομίζω, συνολικά εκθέσεις σε όργανα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Δεν είδατε τι συμβαίνει επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όργανα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι συμβαλόμενο μέρος στις 8 από τις 9 συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που χωρίζονται σε διάφορες τομείς. Επομένως, θα έχει μπροστά της και είχε και παρελθόν. Είχε λίγο ενδεχομένως καθυστερήσει με την πρώτη έκθεση, τουλάχιστον στη δικιά μας επιτροπή, αλλά έχει μπροστά της και άλλους γύρους τώρα, έρχονται, από ό,τι μας εξήγησαν και οι συνάδελφοι, υποβολής εκθέσεων και συζήτηση με διάφορα όργανα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Θα έρθω σε αυτό το θέμα στο τέλος, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό δημιουργεί, και πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσει κανείς, το αναγνωρίζουν και οι επιτροπές και τα μέλη τους, ότι αυτή η διάσπαση, η ύπαρξη πολλών οργάνων ελέγχου σχεδόν ισάριθμων με τις διεθνείς συμβάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργεί για τα κράτη ένα βάρος, γιατί πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τους τις διεθνείς υποχρεώσεις, διότι πρόκειται περί υποχρεώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι κομμάτι τη συμβατική υποχρέωση που αναλαμβάνει ένα κράτος το να κάνει περιοδικές εκθέσεις, παράλληλα βεβαίως, και αυτό είναι το διαδικαστικό αν θέλετε, παράλληλα με την κατοχήρωση, την ουσιαστική κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το εκάστοτε κείμενο. Επομένως, έχει ακόμη μπροστά δρόμο και πρέπει να πω ότι και στο τέλος της αυτής της συζήτησης που γίνεται, και χαίρομαι που, αν θέλετε, ακούω θετικά σχόλια από πλευράς του κράτους, ας πούμε, και αυτών που μετέχουν ως εκπρόσωποι του κράτους,
θετικά σχόλια για αυτή την, το διάλογο ο οποίος γίνεται μεταξύ των επιτροπών, των αντίστοιχων και των, και των κρατών κατά την, κατά την εξέταση αυτή. Είναι και για τις επιτροπές μια πολύ μια σημαντική ευκαιρία το να βλέπουν πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται στο εσωτερικό μιας χώρας και σε αυτό πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, το τόνισε και ο κύριος Παπαϊωάννου, νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Καστανάς, είναι σημαντικό να υπάρχει και η συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων όχι μόνο και στη διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή για αυτούς όλους τους φορείς, αλλά και στην προετοιμασία των εκθέσεων. Μας εξήγησαν εδώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ πώς γίνεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και ένα feedback από την κοινωνία των πολιτών και όταν καταρτίζεται η έκθεση. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, μέσα βέβαια σε κάποιους περιορισμούς τελείως τυπικούς που θέτει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, να συμμετέχουν στη διαδικασία και να καταθέτουν και απόψεις, εκθέσεις, αναφορές. Αυτό και αυτό βοηθάει το έργο των επιτροπών, γιατί δεν θέλουν οι επιτροπές να στηρίζονται βεβαίως κυρίως, να έχουν μια μονομέρεια, αν θέλετε, ως προς την πληροφόρηση που λαμβάνουν. Και σε αυτό, οπωσδήποτε, είναι χρήσιμες και οι ανεξάρτητες εθνικές επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Οι εθνικές επιτροπές και οι ανεξάρτητες εθνικές πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Υπάρχει μεγάλη προσοχή από τις επιτροπές και τα μέλη των επιτροπών, μεμονωμένα μέλη των επιτροπών, να διερευνούν και να εξετάζουν το κατά πόσον οι εθνικές επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πράγματι απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, πράγμα το οποίο μπορεί να μην είναι πάντα δυνατόν εν της πράγμαση να συμβαίνει για άλλους λόγους, τους οποίους δεν θα πω τώρα εδώ. Επομένως, αυτό ήταν μια θετική, λοιπόν, μια περίοδος όπου η Ελλάδα ακούστηκε σε διάφορα όργανα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καστανά ότι οριζόντια υπήρχαν, ήταν και η εποχή τέτοια και οι συγκυρίες τέτοιες, όπου οριζόντια υπήρχαν οι ίδιοι προβληματισμοί, όπως μας εξήγησε, δηλαδή το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και πώς αυτή επηρεάζει, έχει επιπτώσεις στα επιμέρους, είτε ατομικά, είτε πολιτικά, είτε βεβαίως και κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, αλλά και το ζήτημα του προσφυγικού και πώς και αυτό επηρεάζει τελικά όλο αυτό το φάσμα των δικαιωμάτων, όχι μόνο των δικαιωμάτων πυρήνα, της πρώτης γενιάς δηλαδή, των σκληροπυρηνικών, όπως λέμε, δικαιωμάτων πολιτικών, αστικών, αλλά και άλλων κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου τώρα, επειδή ακριβώς αυτή την περίοδο γιορτάζαμε και τα 50 χρόνια της υιοθέτησης των δύο συμφώνων, υπήρξε και μία συνέργεια και μία συζήτηση ανάμεσα και στις δύο επιτροπές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μία υπηρετεί μάλλον τη σύμβαση για την οποία έχει συσταθεί και με το σκοπό της οποίας έχει συσταθεί. Επομένως, το Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, η έμφασή του είναι στα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Αντίστοιχα, το Σύμφωνο για τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά δικαιώματα, και εκεί η έμφαση είναι αλλού. Αλλά πάντως, το είπαμε από πριν, υπάρχει αυτή η συνέργεια, η καθολικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καθιστά λίγο φυσικό, αν θέλετε, ένα μέλος της μιας επιτροπής να ρωτάει και για δικαιώματα ενδεχομένως ή επιπτώσεις, αν θέλετε, σε επίπεδο κοινωνικών ή άλλων δικαιωμάτων, όπως έγινε και στην δικιά μας περίπτωση λίγο. Σας εξήγησε πολύ διεξοδικά ο κύριος Παπαϊωάννου ποια ήταν τα ζητήματα στα οποία εστιάστηκε η προσοχή της Επιτροπής και πρέπει να πω ότι από αυτά, όντως, αυτά που έχουν μείνει και στα οποία πρέπει να συνεχίσει το διάλογο και να απαντήσει και πάλι εκ νέου, να δώσει απαντήσεις και ενημέρωση
η ελληνική πλευρά αφορούν την, τη χρήση αστυνομικής βίας, την excessive χρήση αστυνομικής βίας, το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων σε σχέση με το όλο θέμα το προσφυγικό και το ζήτημα της, του refoulement και όλων αυτών των θεμάτων. Σε αυτά πρέπει να επανέλθει και πριν το 2020, που θα είναι η επόμενη ημερομηνία, προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης για τον τρίτο, πλέον τέταρτο, ποιος θα είναι, κύκλο, εξεταστικό κύκλο. Θα πρέπει λοιπόν να τηρεί και η ελληνική πλευρά, αυτή είναι η έννοια του επικοδομητικού διαλόγου, ότι όντως γίνεται την ώρα που θα έρθει τις δύο, μια μισή, δύο μέρες, που θα είναι η αντιπροσωπεία παρούσα στην ενώπιον των επιτροπών ή της επιτροπής, η οποία την αποβάλλει στον έλεγχο, αυτό τον, όπως λέμε, επικοδομητικό διάλογο, δεν είναι έλεγχος. Αλλά και βεβαίως συνεχίζεται αυτός ο διάλογος, διότι απαντά και στις καταληκτήριες παρατηρήσεις που εκδίδει η Επιτροπή. Έχει δικαίωμα να απαντήσει το κράτος και επανέρχεται μετά στα θέματα τα οποία εντοπίζει η Επιτροπή, ακριβώς για να μην χάνεται ο καθένας, το κάθε κράτος, μέσα σε αυτές τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχει. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω και το οποίο στο ζήτημα τώρα της... Να κλείσω αυτό το πρώτο θέμα. Μιλώντας, αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι σήμερα για το θέμα της συμμόρφωσης και της συστάσης. Κανείς δεν ερώτησε γιατί, για παράδειγμα, μιλάμε για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κάτω από ένα τίτλο «Συστάσεις των Διεθνών Οργάνων». Εδώ δεν μιλάμε καθόλου για συστάσεις των Διεθνών Οργάνων. Έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν σας κατάλαβα, ήθελα να το πω κι εγώ, διότι εδώ έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό όταν αφορά τις αναφορές στις οποίες θα έλθω. Θα ήθελα όμως πρώτα να μιλήσω για το θέμα των συστάσεων σε ό,τι αφορά τα καταληκτικά συμπεράσματα, τα concluding observations, μετά από τον κρατικό διάλογο. Και αυτές έχουν ένα χαρακτήρα συστάσεως, ναι, αλλά υπενθυμίζουν στο κάθε κράτος, στο συμβαλόμενο, τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει αυτό το κράτος, προσχωρώντας το συμβατικό κείμενο. Και αυτές οι υποχρεώσεις είναι αρκετά σαφείς στα συμβατικά κείμενα. Επομένως, εδώ νομίζω θα πρέπει να είναι κανείς σαφείς ότι τα κράτη οφείλουν και στο μέτρο του τρόπου με τον οποίο εκφέρονται αυτές οι υποχρεώσεις, γιατί η εκφορά είναι με διαφορετικό τρόπο στο σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και με διαφορετικό στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για αυτά που είπε και ενδεχομένως και η κυρία Υφυπουργός πριν, η κυρία Αντωνοπούλου, αλλά και ο αναπληρωτής ο Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος. Υπάρχει όμως, εκτός αυτού, και ένας δεύτερος μηχανισμός που ακριβώς επειδή νομίζω στο δικό μας χώρο, στην Ευρώπη, ακριβώς επειδή υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το κεκτημένο και όπως λέω εγώ στους φοιτητές μας ζούμε κάτω από αυτό το bubble, το προστατευτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να έχουν, εάν θέλετε, μία επαφή οι ιδιώτες ή η κοινωνία των πολιτών ή τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι υφίστανται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι μέσα από τη διαδικασία της αναφοράς, της communication, της προσφυγής εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε, στα διάφορα όργανα αυτά για τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει το αντίστοιχο προαιρετικό πρωτόκολλο, είναι προαιρετικά τα πρωτόκολλα αυτά υπογραφής, που, με το οποίο μπορούν να αποδέχονται την δυνατότητα ατομικής αναφοράς, έτσι, προσφυγής δηλαδή ατόμων, στα όργανα αυτά για παραβιάσεις της εκάστοτες σύμβασης στην οποία είναι αυτά τα πρωτόκολλα. Και ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω χάρηκα πάρα πολύ που ακούω από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, ότι η Ελλάδα πρόκειται σύντομα να ακυρώσει και το προαιρετικό πρωτόκολλο του Συμφώνου για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, διότι πολλά από τα θέματα που θίχθηκαν σήμερα που αφορούν την οικονομική κρίση πάνε εκεί και όχι στο Διεθνές Σύμφωνο.
Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει κυρώσει φυσικά και το προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ακριβώς υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτοί οι μηχανισμοί είναι λιγότερο γνωστοί, διότι όπως και να το κάνουμε, η φυσική δίωδος του Ευρωπαίου είναι προς τα ευρωπαϊκά όργανα, δικαιοδοτικά όργανα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, έχουν υπάρξει λίγες προσφυγές στην Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και από πλευράς πολιτών της Ελλάδος, κατά της Ελλάδος, λίγες, αλλά έχουν υπάρξει. Και εκεί έχει εκδίδει η Επιτροπή τις λεγόμενες γνώμες, απόψεις, διαπιστώσεις, views, οι οποίες βεβαίως, όπως το λέει και η διατύπωση που χρησιμοποιώ, δεν είναι αποφάσεις δικαστικές, αλλά οι οποίες εκδίδονται, αν θέλετε, με μια ιονίδη δικαιοδοτική διαδικασία, σε κλειστή συνεδρίαση, σε ολομέλεια, πάλι εκεί και το μέλος το οποίο αφορά δεν παρίσταται μεν, αλλά δεν λαμβάνει μέρος στη συζήτηση, ούτε στη ψηφοφορία, εάν τυχόν υπάρξει. Επομένως, υπάρχουν και αυτές οι δίωδοι, και αυτό νομίζω ότι είναι, γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα και η σημερινή, αν θέλετε, προσπάθεια αυτή της διάδοσης μέσα από αυτή την ημερίδα της λειτουργίας όλων αυτών των οργάνων, είτε ευρωπαϊκών είτε οικουμενικού χαρακτήρα, προκειμένου και το ευρύ κοινό να γνωρίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι ενδεχομένως ανοιχτές και ενδεχομένως εκεί θα έχουμε, υπάρχει αν θέλετε και περιθώριο η Ελλάδα να υιοθετήσει, να προσχωρήσει ακόμα και σε περισσότερα πρόσθετα πρωτόκολλα. Επαναλαμβάνω, είναι αλήθεια ότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και εκεί είναι ίσως ο φυσικός δικαστής σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Αυτές είναι οι λίγες παρατηρήσεις που θέλω να πω. Ναι, συμπάθεια, κατανόηση, κύριε Καστανάκη. Κριτική καμιά φορά χρειάζεται, ξέρετε, προκειμένου να μένει έτσι ζωντανό το ενδιαφέρον, έτσι, και η παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.